Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη Παλιούρα να ανοίξουμε το χάρτη για να δούμε, Γιάννη, κάποιε κινήσει των τελευταίων ημερών που μάλλον μαρτυρούν την στρατηγική, την βράχη πρόθεσμη α, τουλάχιστον α, των Ρώσων. Και να ξεκινήσουμε από τα χτυπήματα, χτυπήματα επιλεκτικά, χτυπήματα σε υποδομέ τη Ουκρανία που έχουμε Πολύ συγκεκριμένε, με συγκεκριμένη στόχευση, Ισία. Α δούμε λοιπόν τον χάρτη. Έχουμε τι μάχε στα ανατολικά, αλλά τα χτυπήματα και εκεί που θα δούμε αν θα τελικά κερδιθεί ο πόλεμο του Ουκρανού είναι από τα δυτικά και στο κέντρο. Οι Ρώσοι λοιπόν έχουν τι τελευταίε 48 ώρε χτυπήσει όλε σχεδόν τι περιοχέ όπου είναι σιδηροδρομική κόμβη και υποσταθμοί ηλεκτρισμού. Πάλι όμω για το σιδηρόδρομο, διότι η Ουκρανική σιδηρόδρομη είναι ηλεκτροκίνητη. Έχουμε Ελβίβ, Ζακα, ε, Ζακαρπάτια, Βίνιτσα, Κίεβο, ε, ε, Κυριβοχόρντε, την Ιπετρόφη, κοδισό. Όλε αυτέ τι περιοχέ έχουν χτυπηθεί με πυράβλου κρούσου που εκτοξεύτηκαν από την περιοχή τη Κασπία. Μένω λίγο στο Ελβίβ. Εκεί πέρα είδαμε να χτυπάνε mm -hmm. τέσσερι προσταθμού και οι τέσσερι αφορούν ουσιαστικά. Την ε, τροφοδοσία του ηλεκτρικού δικτύου των σιδηροδρόμων, προκειμένου να διαραχτεί Η γραμμή μεταφέρει όλα τα εφόδια από τη Δύση, κυρίω από Πολωνία, προ το μέτωπο στην Ανατολή. Ενώ στη Ζακαρπάτια υπάρχει ένα μεγάλο τούνελ, το, μεγα... το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ουκρανία, σιδηροδρομικό, το οποίο, αν καταστραφεί, κόβεται περίπου το 60% τη δυνατότητα των Ουκρανών να μεταφέρουν εφόδια. Οι mm. Ουκρανοί μετέφεραν τη ροπορικά από το μέτωπο, από τις πόλεις τους, σε αυτή την περιοχή, προκειμένου να την προφυλάξουν. Τόσο μεγάλη σημασία έχει για αυτούς. Να Μιλάμε πάμε... λοιπόν για στοχευμένα χτυπήματα. Στο μεταξύ, τι, ε, αυτό που μας έχει τραβήξει ιδιαίτερα την προσοχή είναι πώ ε, σιγά σιγά δημιουργείται η αίσθηση ότι μπορεί η ένταση να φύγει και από τα σύνορα της Ουκρανίας. Να ξεχυλήσει, αν ναι. θε ε, να το πούμε. Βέβαια, έχουμε καταρχά την υπερδινιστερία η οποία είναι μέσα στην Ουκρανία, σε μια περιοχή η οποία είναι κατά κάποιον τρόπο Ρωσία, mm -hmm. έτσι τουλάχιστον θεωρούν τον εαυτό του, αποκομμένη από τη Ρωσία. Και οι Ρώσοι θεωρούν δικό του έδαφο. Και εκεί πέρα έχουμε λοιπόν τι καταγγελίε των Ρώσων αυτονομιστών για απόπειρα ουκρανικής επίθεση με ντρόουν εναντίον περιοχή. Εκεί πέρα την οποία λέει απέτρεψαν κιόλα. Μπαίνει όμω ξαφνικά στο μικροσκόπιο και η Λευκορωσία ξανά. Χθε το βράδυ λοιπόν είχαμε μια ξαφνική άσκηση ετοιμότητα με μετακίνηση δυνάμεων. Είδαμε και βίντεο να κινούνται νύχτα δυνάμει του Λευκορωσικού στρατού προ τα δυτικά σύνορα όπου είναι η Πολωνία. Λίγο μετά τα σύνορα θα θυμίσουν το αεροδρόμιο και από το οποίο γίνονται τα φορές. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι η κινητικότητα στη Φιλανδία στα σύνορα. Δεν το περιμέναμε, το είδαμε και αυτό όμω. Είδαμε ξαφνικά κινήσει, μεταφορά αρμάτων μάχη, το ραγισμένο βαρέω υλικού, mm. με τρένα πάλι, από τη Φιλανδία προ τα σύνορα με τη Ρωσία, που είναι η χώρα με την οποία έχει περίπου 1300 χιλιόμετρα σύνορα και είναι ο βασικό εντό εκτό αγικών τη. Και πε μα και για τη διαρροή αυτού του χάρτη που φαίνεται να έχει έχει φύγει αυτή η πληροφορία από τη Μόσχα. Προφανώ κάποια στόχευση. Τον οποίο είχαμε αναφέρει τον χάρτη την ναι, τη μεγάλη Ράβη. εβδομάδα. Είναι λοιπόν αυτό που βλέπουμε η Νοβορόσια, η μεγάλη Ρωσία. Ο χάρτη διέρευσε, όπω λένε οι Ουκρανοί, από έγγραφα από το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, του από τον Ρωμαν, ε, Ρωμανόφ. Είναι άνθρωπο του Πούτιν. Είναι ουσιαστικά όλε τι περιοχέ οι οποίε είναι αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο τη Ρωσία, οι οποίε κάθε μία εξ αυτών σκοπό είναι να γίνει σε πρώτη φάση λαϊκή δημοκρατία, τη Ντίνη Πετρόφσκ, τη Χερσόνα, του Μικολάφη Οδυσσού και συνέχεια σε ένα επόμενο χρόνο ίσω να απορροφηθούν και αυτοί υπό την Ρωσία. Βλέπουμε ουσιαστικά ένα χάρτη ο οποίο μοιάζει με τον χάρτη των επιχειρήσεων. Δηλαδή, βλέπουμε ουσιαστικά στο χάρτη το επόμενο βήμα που θα θέλουν να κάνουν οι Ρώσοι. Το την φάση 2 του σχεδίου της Ρωσίας. αποκόπτεται εντελώ η Ουκρανία σε αυτή την περίπτωση από την uh, θάλασσα. Δεν από έχει αρχή, καμία πρόσβαση. Από την αρχή η Ρώση Και είναι αυτό ότι το, θα το σενάριο της, του, 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 κομματιού, του ολόκληρου κομματιού της Ουκρανίας που μας έλεγε στις προάλλες. Το μόνο που λείπει από τον αρχικό χάρτη είναι το Χάρκοβο. Φαίνεται ότι είναι πολύ σκληρό για να το mm. καταφέρουν. Και το Χάρκοβο φαίνεται να έχει μείνει εκτό πια του νέου χάρτη της Νόβα Ρώσια. Mm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.